Τελευταία ημέρα στις Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου, για τον Επίτροπο Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, του οποίου η θητεία ολοκληρώθηκε. Μέσα σε κλίμα συγκίνησης αποχαιρέτησε συνεργάτες, φίλους και ανθρώπους με τους οποίους δέθηκε συναισθηματικά αυτά τα 5 χρόνια της πορείας του από τη θέση του Επιτρόπου. Με τις φράσεις «Έχετε έναν φίλο στην Ελλάδα και δεν θα πούμε αντίο γιατί θα ξαναβρεθούμε στο μέλλον», ο ίδιος θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα σε όλους εκείνους που, όπως είπε χαρακτηριστικά, τον βοήθησαν να ολοκληρώσει με επιτυχία το έργο του και παράλληλα πίστεψαν στις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και της πρόοδου. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ολοκλήρωσε μία επιτυχημένη πορεία από τη θέση του Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, ένα τέλος είναι η πόρτα για ένα νέο ξεκίνημα. Με τη συγκίνηση εμφανή στο πρόσωπο και στα λόγια του Έλληνας πολιτικός, αποχαιρετά συνεργάτες, φίλους και στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να βρίσκεται σε σταθερά και ασφαλή χέρια, τονίζει. Some of you will stay to continue this tremendously important job here. I once again congratulate you and wish you all the best, knowing that Europe will continue to be in very safe hands. For those of us living, and I am one of them, I know that I will go back no longer as only a Greek politician, but as a deeply convinced European. Τελευταία μέρα στις Βρυξέλλες για τον άνθρωπο που αφοσιώθηκε τα τελευταία χρόνια στο δύσκολο έργο να διαχειριστεί ένα χαρτοφυλάκιο με απαιτήσεις σε μια δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη γενικότερα. Ένας πολιτικός που αφήνει το στίγμα του και κερδίζει τα εγκομιαστικά σχόλια των συναδέλφων του, τους συντρόφους επιτρόπους στους οποίους δεν λέει αντίο γιατί, όπως υποστηρίζει, θα ξανασυναντηθούν στο μέλλον. Dear friends, I want you to know that you will always have a colleague, a partner and a friend in Greece. You will always be welcome. My door and heart will always be open. So, not a goodbye, because definitely we will meet again. Τελευταία ημέρα στις Βρυξέλλες, λοιπόν. Οι συνεργάτες και οι άνθρωποι που μοιράστηκαν μαζί με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο συναισθήματα, ιδέες και προτάσεις για μια δίκαιη και καλύτερη Ευρώπη βρίσκονται στα γραφεία τους. Μια ημέρα διαφορετική από τις άλλες, με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο να κοιτάζει πλέον μπροστά. Σαν χθες φαντάζει το μακρινό 2014, όταν στην πρώτη ομιλία μετά την ανάληψη των καθηκόντων του μιλούσε για τήρηση των συνθήκων και θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να τηρώ τις συνθήκες και τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων. Να ασκώ τα καθηκόντά μου με πλήρη ανεξαρτησία προς το γενικό συμφέρον της Ενώσεως. Διαχειρίστηκε με τον πλέον ιδανικό τρόπο το μείζον θέμα του μεταναστευτικού. Ένα φαινόμενο που απασχολεί, προβληματίζει και ανησυχεί. Με συνεχείς επαφές και συνομιλίες, χωρίς να αποκλείσει ποτέ κανέναν από το τραπέζι του διαλόγου, με ήρεμη και συνάμα λογική φωνή, βοήθησε τα μέγιστα για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η πολιτική που ακολούθησε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος βοήθησε στη βελτίωση του ελέγχου των συνόρων, στην προώθηση μιας νέας ευρωπαϊκής πολιτικής για την νόμιμη μετανάστευση, στη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, στον εντοπισμό των σημείων στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στην εστίαση στην καταπολέμηση του εγκλήματος που υπονομεύει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άνοιγμα προς τους πολίτες, κυρίως μέσω του προγράμματος «Η Ευρώπη για τους πολίτες».